Λοιπόν, επιστρέφουμε στην Αθήνα και έχουμε σήμερα τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας την πρώην Υπουργό και Τομέαρχη Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Διότι, καλησπέρα κυρία Αχτσιόγλου, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Τις προηγούμενες μέρες ήσασταν στην επικαιρότητα, διότι εσείς φτιάξατε το πρόγραμμα που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ. Ένα πρόγραμμα που από ό,τι είδαμε σας έδωσε και πόντους στις δημοσκοπήσεις, διότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι και η αξιωματική αντιπολίτευση μετά την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα στη ΔΕΘ κέρδισε πόντους. Ωστόσο, υπάρχει μία έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα σε εσάς και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τις τελευταίες μέρες για το κόστος αυτών των μέτρων. Εσείς είπατε ότι είναι γύρω στα 5,6 δις. Η κυβέρνηση επιμένει ότι είναι 23 δις και ότι μάλιστα υπάρχει και ένα μόνιμο δημοσιονομικό κόστος ετήσιο πάνω από 10 δις. Μπορούμε τελικά να έχουμε μία εικόνα ποια είναι η πραγματικότητα? Ποιος λέει την αλήθεια, ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία? Καταρχάς να πούμε ότι είναι ένα πρόγραμμα που νομίζω πως ακουμπάει στις λαϊκές ανάγκες. Δηλαδή αντιμετωπίζει με έναν, προτείνει να αντιμετωπιστεί με έναν τρόπο πιο ριζικό και σίγουρα πολύ πιο αποτελεσματικό το πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης. Και από την πλευρά του κόστους, πώς θα μειώσουμε δηλαδή το κόστος της ενέργειας, και από την πλευρά του εισοδήματος, πώς θα ενισχύσουμε το εισόδημα εργαζομένων, ελευθέρων επαγγελματιών για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Γιατί αυτό το μείγμα είναι εκρηκτικό αυτή τη στιγμή. Σωστό. Ο συνδυασμός των δύο πραγμάτων. Πέραν τούτου, απαντά και σε άλλα ζητήματα, κεντρικά όμως, όπως το ζήτημα της δημόσιας υγείας, που ιδίως μετά την πανδημία υποτίθεται θα έπρεπε να έχουμε πάρει. Ναι, και φαντάζομαι εκεί συμφωνούμε όλοι στην αύξηση και, των μισθών. Και ζητήματα όπως είναι η στεγαστική κρίση, που τη βιώνουν ιδίως τα νέα ζευγάρια, η δημογραφική κρίση, που είναι ένα μόνιμο πρόβλημα, μια μόνιμη πρόκληση για, για την ελληνική πραγματικότητα. Σε ό,τι αφορά τώρα το κόστος των μέτρων. Ας μπω κατευθείαν στην ουσία. Το κόστος είναι 5,6 δις. Υπάρχουν δαπάνες, 9,3 δις. Υπάρχουν όμως και σοβαρά έσοδα. Γιατί εμείς μιλάμε για μια ευθεία φορολόγηση του τομέα της ενέργειας συνολικά. Η κυβέρνηση από πού βγάζει το λογαριασμό των 23,5 δις? Πρώτον, κάνει ένα πολύ μεγάλο άλμα αθροίζοντας στις δαπάνες μας 12 δις. Στη λογική ότι εμείς θα επιδοτήσουμε τις εταιρείες παραγωγής ενέργειας όπως κάνει η ίδια. Η κυβέρνηση, όπως ξέρετε τώρα, ακολουθεί μια λογική επιδοτήσεων. Δίνει στα νοικοκυριά για να πληρώσουν αυξημένους λογαριασμούς. Θεωρεί ότι όταν εμείς λέμε πλαφόν, δεν εννοούμε πλαφόν, αλλά εννοούμε μια μορφή επιδότησης όπως αυτή που η ίδια εφαρμόζει. Καμία σχέση. Εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε αυτό που κάνει η ίδια και το οποίο ουσιαστικά τροφοδοτεί ένα μηχανισμό σφροκέρδειας. Εμείς μιλάμε για πλαφόν στην τιμή, δηλαδή καταρχάς αποσύνδεση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος από το φυσικό αέριο, όπως το έχει κάνει η Πορτογαλία και η Ισπανία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας ή πρέπει να πάρουμε το OK της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Αυτό στην πραγματικότητα το θέτει στην Ευρώπη, προφανώς καταθέτει σχέδιο. Εγώ θεωρώ ότι μπορείς να πάρεις την εξαίρεσή σου, όπως έγινε στην Πορτογαλία και την Ισπανία. Ναι. Έχεις όλους τους λόγους του κόσμου για να το πάρεις, γιατί η Ελλάδα είναι πρώτη στον ενεργειακό πληθωρισμό. Έχετε όμως και ένα plan B. Αλλά μπορεί και να εφαρμοστεί και αυτομάτως. Δηλαδή μετά από ενημέρωση να προχωρήσει σε αυτό. Άρα, ακόμα και αν δεν πάρουμε το OK της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούμε να το κάνουμε μονομερώς? Αυτό μπορεί να γίνει και μονομερώς. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Είναι αυτό συν ένα πλαφόν το οποίο θα είναι στο κόστος παραγωγής, όχι γενικώς και αορίστως ένα πλαφόν. Ας πούμε η κυβέρνηση τώρα από τον Ιούλιο και μετά που εφαρμόζει ένα μηχανισμό, είναι ιονή πλαφόν, γιατί έχει τεράστια απόσταση ανάμεσα στο κόστος παραγωγής και στο ποσό πώλησης που επιτρέπει στις διάφορες πηγές ενέργειας. Αυτό το κόστος που θα βάλετε, το πλαφόν στο κόστος παραγωγής, τη χασούρα θα την πληρώσουν οι εταιρείες? Καταρχάς οι εταιρείες έχουν ένα τεράστιο ποσοστό κέρδους ακόμη. Τεράστιο. Παράδειγμα. 500 εκατομμύρια μόνο τα κέρδη από την ηλεκτροπαραγωγή το Σεπτέμβρη. Μόνο. Με την εφαρμογή του υποτιθέμενου μηχανισμού της κυβέρνησης. Άλλο παράδειγμα. Φυσικό αέριο. Κόστος παραγωγής TTF είναι 200 ευρώ η μεγαβατόρα. Το πλαφόν που έχει βάλει η κυβέρνηση είναι 700 ευρώ η μεγαβατόρα. Καταλαβαίνετε ακόμη τι απόσταση υπάρχει. Άρα, πριν φτάσουμε στο να συζητάμε χασούρα, ήδη υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό περιθώριο κέρδους. Το ακούω αυτό. Πέραν τούτου, αν προκύψει και χασούρα, κύριε Τάκη, πρέπει ένα μέρος του επιχειρηματικού κινδύνου να τον αναλαμβάνουν και αυτές οι εταιρείες, όπως κάθε επιχείρηση αναλαμβάνει έναν επιχειρηματικό κίνδυνο. Ερώτημα. Αν το αναλάβουν αυτό το κόστος οι επιχειρήσεις και βρεθούν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, όπως συμβαίνει με τη γερμανική ιδιωτική εταιρεία φυσικού αερίου, υπάρχει περίπτωση να κρατικοποιηθούν σημερινές ιδιωτικές εταιρείες ενέργειας? Πριν φτάσουμε ως εκεί, υπάρχουν μια σειρά από βήματα. Εμείς μιλήσαμε ευθέως για την κρατικοποίηση της ΔΕΗ, δηλαδή για την ανάκτηση του δημοσίου ελέγχου στη ΔΕΗ, για να μπορέσεις να κάνεις κοινωνική πολιτική στα τιμολόγια. Τώρα η ΔΕΗ, αντί να είναι ένας πυλώνας για να υπάρχει το αγαθό στα νοικοκυριά σε ελεγχόμενη τιμή, είναι αυτή η οποία
τρέχει πρωταγωνιστή στο ράλι της ακρίβειας. Είναι πρώτη στις τιμές και στις αυξήσεις των τιμών στην ενέργεια. Άρα πολύ πριν φτάσουμε σε αυτό που λέτε, υπάρχουν μια σειρά από βήματα που εμείς περιγράφουμε. Όμως δεν αποκλείεται και αυτό σε ένα έκτακτο σενάριο. Θα έλεγα ότι είναι πολύ προθύστερη αυτή η συζήτηση. Προθύστερη. Υπάρχουν τόσα πράγματα που μπορούν να γίνουν για να ελέγξεις το κόστος, με κορυφαίο το να έχεις ένα πραγματικό πλαφόν στη βάση του κόστους παραγωγής με ένα περιθώριο κέρδους, όχι περιθώριο, ποσοστό κέρδους. Μάλιστα. 5%. Άρα μιλάμε κόστος παραγωγής συν 5%, τελεία. Τίποτε άλλο. Και από εκεί και πέρα μπορεί πραγματικά να υπάρχει ένα ελεγχόμενο ενεργειακό κόστος. Και αν σας πούνε αυτές οι εταιρείες με αυτό το 5% που μου βάζεις, εγώ δεν βγαίνω, ποια θα είναι η απάντησή σας? Θα το δούμε, κύριε Τάκη, αλλά δεν νομίζω ότι θα μας πούνε αυτό αυτές οι εταιρείες. Τώρα, πάμε λίγο στο θέμα της κρατικοποίησης της ΔΕΗ. Υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα για το πώς θα γίνει, αν θα αποκλείσετε τους άλλους εκτός του δημοσίου που θα μετέχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αν θα πάρει μέρος ο ΕΦΚΑ. Είδαμε διάφορα στελέχη σας να διατυπώνουν διάφορες απόψεις. Υπάρχει μια καθαρή εικόνα πώς η ΔΕΗ θα ξαναπεράσει το 51% στα χέρια του κράτους? Καταρχάς, δεχόμαστε στο δημόσιο διάλογο ότι με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ τα πράγματα πήγαν πολύ χειρότερα για τους πολίτες, για τους καταναλωτές. Ότι από εκεί που μπορούσε να υπάρχει μια παρέμβαση. Εσείς λέτε ναι, η κυβέρνηση λέει όχι. Διότι λέει ότι μπορεί κανείς να λέει όχι. Ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και την έσωσε, αυτό, λέει η κυβέρνηση. Καταρχάς δεν ισχύει. Ναι. Διότι η ΔΕΗ το 2019 ήταν σε λειτουργική κερδοφορία. Δεν ισχύει αυτό. Υπήρχε μια σπέκουλα από τη Νέα Δημοκρατία από πριν τις εκλογές με σκοπό να την ιδιωτικοποιήσει και έλεγε ότι η ΔΕΗ είναι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Όταν βγήκαν οικονομικές καταστάσεις το 2019, η ΔΕΗ ήταν σε λειτουργική κερδοφορία. Άρα ήταν ένα σχέδιο ιδιωτικοποίησης όπως κάνει και με σειρά άλλων δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών η Νέα Δημοκρατία. Ποια ήταν η προτεραιά κατάσταση? Ήταν μια κατάσταση όπου το 51% ανήκει στο ελληνικό δημόσιο δια του υπερταμείου. Ναι. Ένα μεγάλο ποσοστό το είχε το υπερταμείο. Εμείς λέμε ότι πρέπει να επανέλθουμε τουλάχιστον σε αυτό. Ωραία. Δηλαδή πώς την ανάκτηση αυτού. Με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ναι, έχουμε υπολογίσει και το κόστος, όπως ξέρετε, για να ανακτήσει το υπόλοιπο 17%. Το οποίο θα ξαναγυρίσει το υπερταμείο. Στην οποία αυτή η αύξηση θα μετέχει μόνο το ελληνικό δημόσιο, στην όχι κάποιος άλλος. Στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης για τους υπόλοιπους μετόχους, ώστε να συμμετάσχει μόνο το ελληνικό δημόσιο. Αυτό να σας πω ότι έχει συμβεί, για παράδειγμα, προσφάτως με την Τράπεζα Πειραιώς. Βεβαίως. Όπου εκεί το δημόσιο όμως και έβαλε λεφτά και έχασε. Ερώτημα. Υπάρχει περίπτωση αυτή την προσπάθεια να σας την μπλοκάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή χρειάζεστε το OK των εταίρων για να προχωρήσετε στην επανακρατικοποίηση? Αυτή είναι κλασική εφαρμογή κανόνων των ανώνυμων εταιρεών. Δεν προσκουρεί σε κάτι με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ούτε έχει να πει κάτι γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέω το γεγονός ότι θα αποκλειστούν όλοι οι άλλοι. Είπε κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί στην Τράπεζα Πειραιώς έγινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου χωρίς συμμετοχή των άλλων μετόχων, που όλο τυχαίως ήταν το ελληνικό δημόσιο. Και έχασε το ελληνικό δημόσιο και ποσοστό και 100 εκατομμύρια. Είπε κάτι. Δηλαδή, πώς γίνεται η Νέα Δημοκρατία να βρίσκει όλα αυτά τα προσχήματα όταν είναι να κερδίσει το ελληνικό δημόσιο, αλλά όταν να χάσει το ελληνικό δημόσιο να μην υπάρχουν προσχήματα? Κοιτάξτε να δείτε ένα τελευταίο με τη ΔΕΗ τι έκανε η Νέα Δημοκρατία. Και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έγινε. Το ελληνικό δημόσιο έβαλε 105 εκατομμύρια και έχασε 17%. Μάλιστα. Το ίδιο έκανε και στην Πειραιώς. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Το ελληνικό δημόσιο πάλι έβαλε περίπου 100 εκατομμύρια και έχασε πάλι ποσοστό. Άρα, είναι μια διαρκής δηλαδή διαδικασία ζημίας του ελληνικού δημόσιου. Η επανακρατικοποίηση θα γίνει με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, στην οποία θα συμμετέχει μόνο το ελληνικό δημόσιο μέχρι του ύψους του 51%. Σωστά. Έτσι, με την ανάκτηση του 17%. Μάλιστα. Τώρα, αυτό εσείς θεωρείτε ότι θα μειώσει στην πορεία τα τιμολόγια και σε περίπτωση που η ΔΕΗ αρχίσει να έχει πρόβλημα, με την έννοια ότι θα κάνει μια πιο γενναία, να το πω, κοινωνική πολιτική, θα χρηματοδοτηθεί από τι? Από τον προϋπολογισμό, από κάποιο άλλο κονδύλι, ενδεχομένως από τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, από τι? Κύριε Τάκη, η ΔΕΗ θα εφαρμόσει μια πολιτική προσανατολισμένη στο δημόσιο συμφέρον, ναι, η οποία θα είναι σε ό,τι αφορά τις τιμές, θα ανταποκρίνεται στο κόστος παραγωγής. Εσείς στις ερωτήσεις που μου κάνετε, διαρκώς προσπερνάτε αυτό που ισχύει σήμερα, σκοπίμως, απλά για να διευκολύνω τη συζήτηση. Όπου είμαστε σε ένα στάδιο υπερκερδών στη βάση ασφαλκέρδειας. Άρα λέτε η μείωση των υπερκερδών θα ισοφαρίσει το επίπεδο που πρέπει να φτάσουμε. Μάλιστα. Είναι το επίπεδο του κόστους συν ένα λογικό ποσοστό κέρδους. Μάλιστα. Δεν είμαστε εκεί. Είμαστε πολύ μακριά. Όταν μιλάμε για αυτά τα υπερκέρδη που έχουν σωρευτεί, η ρίστο εν παρόδο, αυτά τα υπερκέρδη του ενός έτους
από το καλοκαίρι του 2021 μέχρι τώρα. Να... Ακόμη δεν έχουν φορολογηθεί. Πού είναι αυτά τα έσοδα. Αυτό έχετε δίκιο. Ακόμη δηλαδή η κυβέρνηση ψάχνει όλο το μηχανισμό για να τα συμπιέσει, να φέρει άρα, σε εκτόσεις. Η κρατικοποίηση της ΔΕΗ θα οδηγήσει σε ένα λογικό ποσοστό κέρδους, αυτό το 5% που είπατε. Σε ένα ελεγχόμενο επίπεδο τιμών. Τι κερδίζεις όταν κρατικοποιείς. Αυτό που κερδίζεις είναι ότι μπορείς να έχεις το πάνω χέρι, τον έλεγχο σε ό,τι αφορά τη διοίκηση και την πολιτική που εφαρμόζει. Παράδειγμα, αυτή τη στιγμή, αυτή τη χρονιά, η ΔΕΗ αγοράζει ίδιες μετοχές. Ίδιες μετοχές και μοιράζει μερίσματα στους μετόχους της, με αποτέλεσμα να κερδοσκοπούν κάποιοι, να κερδίζουν, ενώ την ίδια ώρα η κοινωνία χυμάζεται. Αυτό δεν θα γίνει όταν θα έχεις κρατικό έλεγχο στη ΔΕΗ. Το κλείσαμε και αυτό. Πάμε σε άλλα μέτρα που λέει η Νέα Δημοκρατία ότι αυξάνουν, ενδεχομένως θα αυξήσουν το έλλειμμα, τα οποία είναι η μείωση του ΦΠΑ σε τρόφιμα, συγκεκριμένα στο 6%, και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Αυτές θα είναι πολιτικές που θα ισχύσουν για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια ή θα είναι πολιτικές τετραετίας. Ξεκινάμε με το να ισχύσουν για την περίοδο της κρίσης. Ναι. Είμαστε κι εμείς προσεκτικοί σε ό,τι αφορά και το κόστος και την εφαρμογή των μέτρων που προτείνουμε. Δηλαδή, είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή να μειωθούν αυτοί οι δύο έμεσοι φόροι. Η δικαιολογία αστεία, κατά τη γνώμη μου, της κυβέρνησης, ότι δεν τους μειώνει γιατί θα ευνοηθούν οι πλούσιοι, προσκρούει και στην κοινή λογική. Είναι αυτή η περίφημη οριζόντια μείωση. Οι έμεσοι φόροι αυτοί, πρωτίστως, επιβαρύνουν τα λαϊκά νοικοκυριά. Ένα νοικοκυριό αυτή τη στιγμή που δίνει το κύριο μέρος του εισοδήματός του, σχεδόν όλο του το εισόδημα, δυστυχώς, στα τιμολόγια της ενέργειας και στα τρόφιμα στο σούπερ μάρκετ. Αλλά πρέπει να μειώσεις το ΦΠΑ για να δει εκεί μια ουσιώδη ανακούφιση. Για να το αναγυρίσω ανάποδα. Αν δείτε τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, έχουν τεράστια αύξηση τα έσοδα λόγω από το ΦΠΑ. Λόγω του πληθωρισμού και των φόρων. Πάνω φόρων. Από 2,5 δις. Λόγω των τιμών. Λόγω των αυξημένων τιμών. Μάλλον στην επισήμανση της Νέας Δημοκρατίας ότι από αυτή την οριζόντια μείωση θα ωφεληθούν και τα οικονομικά στρώματα τα ισχυρά. Τι απαντάτε τώρα αυτό. Η Νέα Δημοκρατία μας κουνάει το δάχτυλο για ευνόηση των πλουσίων. Έχει μειώσει το συμπληρωματικό έμφυα, τον έχει καταργήσει που είναι ανώτατες περιουσίες. Έχει μειώσει το φόρο στα μερίσματα. Έχει μειώσει το φόρο συγκέντρωση κεφαλαίου. Και τώρα στα αλήθεια την σέθηξε πιο κομμάτι της ηθικής πολιτικής, το ότι η μείωση του ΦΠΑ. Δεν είναι σοβαρά επιχειρήματα. Άρα από τα μέτρα που εξήγηλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα και του ΦΠΑ στα τρόφιμα είναι αυτά που ενδεχομένως, αν περάσει η σκληρή κρίση, μπορεί να επανεξεταστούν. Τα άλλα είναι μόνιμα, έτσι δεν είναι. Η προοπτική είναι τα δημόσια οικονομικά, όλα αυτά τα μέτρα, επειδή είναι αναγκαία, να μείνουν σταθερά. Όμως, ιδίως στην περίοδο της κρίσης, που δυστυχώς από ό,τι φαίνεται την επόμενη χρονιά θα την έχουμε οπωσδήποτε, το 2023, θα εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα και προχωράμε ελέγχοντας και την πορεία των δημοσίων οικονομικών. Ωραία. Θεωρώ τώρα ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Ήθελα να σας κάνω την εξής ερώτηση. Είδα προχθές την ανακοίνωση της Moody's για το γεγονός ότι δεν αναβαθμίστηκε η ελληνική οικονομία. Έμεινε στο ίδιο Β3, νομίζω, το οποίο απέχει 3 μονάδες από την επενδυτική βαθμίδα. Αναφέροντας η Moody's στο σκεπτικό της ότι ενδεχομένως να υπάρξει πολιτική αστάθεια το επόμενο διάστημα λόγω εκλογών. Αυτό σε συνδυασμό ενδεχομένως με κάποια από τα μέτρα που η Νέα Δημοκρατία λέει ότι θα προκαλέσουν μεγαλύτερο έρημα. Φοβάστε ότι μπορεί να συντείνει στο να καθυστερήσουμε να πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα και πόσο αναγκαία και πόσο εφικτή θεωρείτε το να έχουμε την επενδυτική βαθμίδα για να είμαστε ένα εντελώς κανονικό ευρωπαϊκό κράτος? Πρώτα απ' όλα, επαναλαμβάνω ότι το κόστος των μέτρων μας είναι 5,6 δις. Το κόστος των μέτρων που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης είναι 5,5 δις. Άρα δεν μιλάμε για μια διαφορά στο δημοσιονομικό βάρος των δύο πακέτων, μιλάμε όμως για τεράστια διαφορά στις προτεραιότητες. Στο πακέτο του κυρίου Μητσοτάκη, που είναι μια λογική επιδοτήσεων, αυτό που έχουμε ζήσει εδώ και ένα χρόνο, δεν είπε κάτι διαφορετικό. Έχουμε μια λογική όπου τα χρήματα φεύγουν από τους πολίτες δια της φορολογίας και πηγαίνουν, τελικά καταλήγουν στις εταιρείες παραγωγής ενέργειας, σωρεύουν τα υπερκέρδη που λέμε. Στο δικό μας πρόγραμμα συμβαίνει το ακριβώς αντίστροφο. Φεύγουν από τις εταιρείες παραγωγής ενέργειας και ενισχύουν το εισόδημα των πολιτών. Άρα δεν είναι ένα πακέτο μέτρων ή ένα πρόγραμμα το οποίο αλλάζει σε κάτι σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική πορεία της χώρας. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να πω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει συμφωνήσει, αν και δεν είναι δεσμευτικό, σε μια δημοσιονομική προσαρμογή, η οποία είναι πλέον απότομη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα έπρεπε να το έχει κάνει αυτό. Δηλαδή, γιατί ενώ όλες οι χώρες πηγαίνουν πιο ομαλά στην προσαρμογή μετά την πανδημία, η δικιά μας ήθελε να δείξει ότι θα είναι ο καλύτερος μαθητής της δημοσιονομικής προσαρμογής. Δεν συμφωνώ με αυτή τη λογική, αλλά παρόλα αυτά δεν αλλάζει κάτι στο δημοσιονομικό μονοπάτι με βάση το δικό μας πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα, και σε ό,τι αφορά και την έκθεση της Μουντής, να πω το εξής, ότι
μεταξύ άλλων επιχειρημάτων που βάζει, θέτει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Ότι αυτή η ανάπτυξη που σημειώνεται, γιατί πράγματι έχουμε ένα σημαντικά θετικό ρυθμό ανάπτυξης αυτή την περίοδο, δεν είναι βιώσιμη, δεν έχει σταθερό χαρακτήρα. Γιατί συνοδεύεται από αύξηση των ανισοτήτων, αύξηση της φτώχειας, αύξηση της παιδικής φτώχειας, μείωση της αγοραστικής δύναμης του μισθού. Τι δείχνουν όλα αυτά? Ότι έχεις μια ανάπτυξη η οποία ευνοεί ελαχίστους και στην πραγματικότητα στην τριπτική πλειονότητα της κοινωνίας την αφήνει απ' έξω, γι' αυτό και δεν μπορεί να έχει και σταθερότητα. Αναγκαίο λοιπόν στο τέλος της μέρας δεν είναι απλά να σημειώνεις ρυθμούς μεγέθυνσης του ΑΕΠ, αλλά να έχεις και μια ποιότητα τέτοια που θα είναι συμπεριληπτική. Για να είναι και σταθερή. Το κρατώ αυτό και το τελευταίο μου ερώτημα είναι το εξής. Θα είναι και στο δικό σας οικονομικό πρόγραμμα, στη δική σας οικονομική πολιτική, μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες το να κατακτήσει η χώρα και η οικονομία την επενδυτική βαθμίδα? Και ξαναρωτώ, τη θεωρείτε σημαντική, αναγκαία για την πλήρη σταθεροποίηση της οικονομίας? Βασική μας προτεραιότητα είναι να πατήσει η ελληνική κοινωνία στα πόδια της. Να μπορέσει να σταθεροποιηθεί. Και μαζί με αυτήν σταθεροποιείται και η οικονομία. Αυτά τα δύο μεγέθη δεν είναι ούτε αλληλοσυγκρουόμενα, ούτε αντιφατικά. Αντιθέτως, πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Δεν έχει κανένα νόημα να ευνοούν οι αριθμοί και οι άνθρωποι να ευημερούν και οι άνθρωποι να υποφέρουν. Άρα, για μας σημαντικό είναι η σταθεροποίηση της οικονομικής κατάστασης της ελληνικής κοινωνίας και αυτό θα δώσει και σταθερότητα και στην ελληνική οικονομία. Και πράγματι η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας θα είναι ένα σημαντικό βήμα, αλλά δεν είναι αυτό που επικαθορίζει την ποιότητα της καθημερινότητας των Ελλήνων πολιτών. Μάλιστα. Μόνο μια φράση. Ναι, ναι. Έχουμε αποδείξει και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσετε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών δεν ήταν απλώς συνεπής. Ήταν άφησε πολλά δίστα ταμεία, είναι αλήθεια. Έβγαλε αυτό. Τη χώρα από τα μνημόνια, έφτιαξε για πρώτη φορά αποθεματικό ασφαλείας 37 δις. Δεν υπήρχε στη σύγχρονη ιστορία του τόπου αυτό. Αληθές. Και ρύθμισε το δημόσιο χρέος με έναν τρόπο που αυτή τη στιγμή μας κρατά σχετικά προστατευμένους σε ό,τι αφορά τις αποπληρωμές που έχουμε. Την ώρα που είναι μια κρισιακή συνθήκη. Επομένως, δεν βρίσκεται σε εμάς το βάρος απόδειξης για τη χρηστή διαχείριση των οικονομικών. Θα έλεγα ότι μάλλον βρίσκεται στη Νέα Δημοκρατία, που είναι η παράταξη που άφησε τη χώρα με 15% έλλειμμα. Ότι έχετε αυτή την έξωθεν καλή μαρτυρία για τα χρήματα που έμειναν στα ταμεία, που πραγματικά είναι από τις ελάχιστες φορές που είχαμε τόσο πολύ χρήμα στα ταμεία, αυτό είναι αληθές. Οφείλει νομίζω κανείς να σας το πιστώσει. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Αξιόγλου, που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Θα έχουμε την ευκαιρία αρκετές φορές να τα πούμε, διότι η οικονομία, φαντάζομαι, είναι ένα από τα κορυφαία ζητήματα για τα οποία και με τα οποία οι πολίτες θα επιλέξουν στις επόμενες εκλογές. Έτσι φαίνεται ότι είναι το κεντρικό ζήτημα που τους απασχολεί εξάλλου. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και εμείς, φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε τον τηλεοπτικό αέρα στο στούντιο της Λάρισας.